Στον χώρο του αθλητισμού τώρα, κυρίες και κύριοι, με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το χειμερινό κάμπ στα Χάνια Απηλίου για την γνωστή σχολή του γνωστού εκπαιδευτή του Βόλου Γιάννη Στεφάνου με τη συμμετοχή αρκετών αθλητών και αθλητριών. Το Kyokushinkai Karate και οι δυναμικές τεχνικές έκλεψαν τις εντυπώσεις στο πλαίσιο του Winter Camp που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στα Χάνια Απηλίου από πλευράς της σχολής του γνωστού εκπαιδευτή Καράτε Γιάννη Στεφάνου. Θέλω να ευχαριστήσω το TV Astra που πάντα είναι κοντά μας και προβάλλει κάθε διοργάνωσή μας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε εξέλιξη στο τρίτο Winter Camp. Οι εγκαταστάσεις εδώ του Πηλίου και ιδιαίτερα οι εγκαταστάσεις του Χάνι του Κουκίνη μας προσφέρουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να διοργανώνουμε τέτοιο είδους Winter Camp με μεγάλη επιτυχία. Παίζουν ρόλο πάντα σε αυτές τις υποθέσεις τόσο το χιόνι που έχει αυτή την περίοδο, γιατί ένα Winter Camp σημαίνει χειμερινή διαβίωση, αλλά και οι συνθήκες του εδάφους και του καιρού παράλληλα να μας βοηθήσουν να πάρουμε όλα τα αθλητικά στοιχεία που μας προσφέρει η φύση. Έχουμε συμμετοχές από αθλητές της Πανελλήνιας Οργάνωσης του Kyokushinkai Karate. Το Winter Camp είναι ένας θεσμός, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο και έχουμε επιλέξει τόσο εγώ στους εκπρόσωπους, αλλά και οι αθλητές όλοι το επιθυμούν να ερχόμαστε πάντα στο όμορφο πύλιο της Μαγνησίας μας. Το Winter Camp γίνεται για 2 ημέρες. Συνηθίζεται να το κάνουμε πάντα Σάββατο και Κυριακή και γίνεται ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα τόσο με φυσική κατάσταση αλλά όσο και με τεχνικές αγωνιστικές οι οποίες λόγω της ανομαλίας του εδάφους, δηλαδή έχουμε ανηφόρηση, έχουμε διάφορα πάνω κάτω, αυτά μας βοηθούν να γυμνάσουμε διάφορες μυϊκές ομάδες που δεν μπορούμε μέσα στο γυμναστήριο, μέσα στον ντότζο. Επιπλέον την ενέργεια που παίρνουμε μέσα από το φυσικό περιβάλλον είναι μεγάλη και δεν αισθανόμαστε την κόπωση που αισθάνεσαι σε ένα χώρο κλειστό όπως είναι ο χώρος του γυμναστήριου μας. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα δίδαγμα για τα νέα παιδιά να αγαπούν και να σέβονται το περιβάλλον και να αγωνιστούν γι' αυτό, ώστε στο μέλλον να αγωνιστούν σαν μεγάλοι άνθρωποι και αυτοί για τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Κατανοούν και καταλαβαίνουν από αυτήν την ηλικία που έχουν, τόσο από τις οργανώσεις του Winter Camp όσο και το Summer Camp, πόσο σημαντικό είναι η φύση να τη διατηρήσουμε και να μας προσφέρει απλόχερα όλα αυτά τα χαρίσματά της. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους αθλητές μου που συμμετέχουν. Χθες να αναφέρουμε ότι με πρωτοβουλία κάποιας αθλητριάς μας, της Τέτας, της Δημητροκοπούλου, κόψαμε και την πίτα μας, η οποία θα γίνει και αυτή η θεσμός κάθε χρόνο που θα ανεβαίνουμε στα Χάνια στο Πήλιο. Θα κόβουμε και την πίτα, την πρωτοχρονιάτικη του Winter Camp, όχι το σύλλογο αποκλειστικά του Winter Camp που θα γίνεται εδώ. Τόσο την κυρία Τέτα, την κυρία Λουκία και την Κυριακή που με πρωτοβουλία τους χθες μου είχαν μια ευχάριστη έκπληση στην κοπή της πίτας. Μου κάναμε μια απονομή πλακέτας για το 5ο ντάν που κατέκτησα πρόσφατα. Ένιωσα πολύ συγκίνηση και ένιωσα την αγάπη που μου έχουν οι μαθητές μου και όπως τους διαβεβαίωσα, δεκαετίες εδώ που διδάσκω, θα έχουν πάντα την αγάπη μου και την εκτίμησή μου, όλοι οι μαθητές μου διαχρονικά. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την τιμή που με κάνανε και για την αγάπη που μου δώσανε. Ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευόμενων από διάφορες περιοχές της χώρας έδωσε το παρόν και κατέδειξε ότι η φήμη του πιο σκληρού καράτε επιβεβαιώνεται στην πράξη. Στο όμορφο λοιπόν φυσικό τοπίο στα Χάνια Απηλίου, οι αθλητές και οι αθλήτριες του Kyokushinkai Karate ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους. Η αποφασιστικότητα και η ακρίβεια στις κινήσεις είχε τον πρώτο λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σιχάν Στεφάνου και τους αθλητές του που μας δεχτήκαν στην όμορφη διοργάνωση που έχει κάνει. Πάντα ο Σιχάν Στεφάνου κάνει ωραίες διοργανώσεις και φέρνει μεγάλους δασκάλους όπως το Summer Camp που είχε κάνει στη Σκιάθο και είχε φέρει ένα πολύ μεγάλο δάσκαλο, τον Κατσούγυρο Κοράη. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά, τη φιλοξενία που είχαμε στα Χάνια και θα μας μείνει μια ωραία ανάμνηση. Σε θερμό κλίμα όμως και η φιλοξενία στο Χάνι του Κοκκίνη, με τον κύριο Μάνο Κοκκίνη, ιδιοκτήτη της επιχείρησης στα Χάνια Απηλίου, να τονίζει ότι η ενασχόληση με τον αθλητισμό και τα δυναμικά αθλήματα δίνει πολλά ωφέλη στους νέους αλλά και τους μεγαλύτερους. Και του Βόλου. Έτσι. Και όχι μόνο και πολλές άλλες πόλεις. Ο αθλητισμός είναι ενώνει είναι το καλύτερο πράγμα. Διαπλάττει χαρακτήρες. Στο πλαίσιο του Winter Camp έλαβαν χώρα και απονομές τιμητικών διπλωμάτων στους αθλητές και τις αθλήτριες. Κωστόπουλος Σωτήρης. Στεφάνου Κυριακή. Ένα παλιό φίλο, αδερφό θα έλεγα, που στεράει τον στηρίζει και είναι πάντα τον πλάστο σίγουρο. Τόσο με τα παιδιά τους αθλητές του και ως, για μένα θα τον πω, καλλιτέχνη. Έτσι.
ένα μικρό δείγμα τιμής της εκτίμησής μας, η οποία δεν πιστεύω είναι μόνο δική μου και εκ μέρους σας, και το αισθάνομαι και το καταλαβαίνω, είναι αυτό το αναμνηστικό δίπλωμα. Κατά, ένα θερμό χειροκρότημα για τον κύριο Κωστόπουλο.